Περί μου, σε καλωσορίζουμε. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας και από μένα. Όλα καλά, έτσι. Σε ακούμε καλά εμείς και σε βλέπουμε καλά. Γιατί δεν μιλάω, δεν μιλάω από τα Skype. Πώς είναι, εντάξει. Πάμε λοιπόν να σε ακούσουμε. Έχουμε λοιπόν μια αρκετά ήπια εβδομάδα μπροστά μας που το μόνο δίστροφο που έχει να επιδείξει είναι ένα αρνητικό τρίγωνο που θα κάνει αύριο το απόγευμα στις 7 και 5 ο Ερμής με τον ουρανό και τις δύσκολες όψεις της Αφροδίτης το πρωινό της Τετάρτης μέχρι τις 10:30-11 η ώρα το πρωί. Αυτές είναι και οι μόνες ώρες που μπορεί να προβληματίσουν στη διάρκεια της εβδομάδας, η οποία μας επιφυλάσσει ένα πολύ καλό υπόλοιπο, αφού την Παρασκευή τα ξημερώματα στις 2 η ώρα ο Δίας με τον Κρόνο κάνουν μια πολύ δυνατή και θετική όψη, η οποία επηρεάζει γενικά την εβδομάδα και γι' αυτό το λόγο και τη χαρακτηρίζει σαν μια καλή επικοδομητική εβδομάδα, στη διάρκεια της οποίας μπορεί να δέσουν συνεργασίες και οτιδήποτε αξίζει τον κόπο πραγματικά να υπάρχει και να είναι, να υφίσταται. Να πούμε για τους κρυούς που γεννήθηκαν από τις 7 μέχρι τις 14 του Τετάρτου, η εβδομάδα αυτή έχει να τους μάθει πράγματα αρκετά θετικά και σημαντικά. Πάντα σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα προσέχετε την κίνησή σας και τις ανατροπές που υπάρχουν στη ζωή σας, εσείς που γεννηθήκατε στις 29 του Μάρτη και στις 31 του Μάρτη. Εσείς θα έχετε δηλαδή και την περισσότερη ένταση και το δύσκολο διάστημα που προανέφερα και γενικά αυτή την εβδομάδα. Για τους υπόλοιπους, γεννημένοι τις τρεις πρώτες μέρες του ζωδίου, θα έχετε κοντρούλες που θα σας τις δημιουργήσει η αρνητική πορεία που κάνει ο Άρης μέσα στον χώρο του ζυγού και θα έρθετε σε αντιπαράθεση με ανθρώπους με τους οποίους είτε συντροφεύεστε είτε συνεργάζεστε, αφού θα θελήσουν ατυχώς να σας επιβληθούν. Κατά τα υπόλοιπα, το καλύτερο διάστημα της εβδομάδας για εσάς, το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας από πλευράς διάθεσης, είναι από την Τρίτη το απόγευμα, την Τετάρτη το απόγευμα, μέχρι και ολόκληρη την Πέμπτη. Αυτές οι μέρες είναι οι μέρες που θα σας βγαίνουν όλα περισσότερο καλά. Για τους Σταύρους, που γεννήθηκαν 17, 18 και 19 του Πέμπτου, οι μέρες που ακολουθούν είναι μέρες μεγάλης τύχης. Μπορεί να γίνουν πολλά και ευχάριστα στη ζωή σας, σε οποιοδήποτε τομέα και γι' αυτό το λόγο μπορείτε και να τις εκμεταλλευτείτε όπως εσείς καταλαβαίνετε. Οι όψεις οι δύσκολες που κάνει η Τετάρτη το πρωί θα μπορούσαν να δώσουν μια ψηλοδιαθεσία μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί και είναι και οι ώρες που θα πρέπει να τις προσέξετε λίγο περισσότερο κατά τα άλλα. Από το βράδυ της Πέμπτης, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή είναι μέρες εβδομάδες οι οποίες δείχνουν να σας ευνοούν περισσότερο. Γενικά να ξέρετε ότι για τους Σταύρους είναι μια αρκετά ουδέτερη εβδομάδα. Για τους Διδύμους που ξεκινούν μια εβδομάδα η οποία είναι γεμάτη υποχρεώσεις, κοινωνικές, επαγγελματικές αλλά και αποδοτική εβδομάδα, φαίνεται ότι πριν τελειώσει αυτή η εβδομάδα θα έχουν να ωφεληθούν ένα σημαντικό κέρδος. Θα έχουν καταφέρει δηλαδή κάτι το οποίο θα τους κάνει να νιώσουν ότι μπορούν να προσβλέπουν σε ένα έσοδο το οποίο θα μπορούσε να έχει την τάση να σταθεροποιηθεί στη ζωή τους. Να πούμε ότι τις γεννημένες στις τρεις πρώτες μέρες του ζωδίου έχετε αιτίες που θα ταράξουν ευχάριστα τη ζωή σας κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, αφού ο Άρης μέσα από τον πέμπτο σας οίκο θα μπορούσε να φέρει στη ζωή σας ανθρώπους οι οποίοι να είναι αρκετά διεκδικητικοί. Θα προσέχετε λίγο περισσότερο τις πρωινές ώρες της Τετάρτης που θα μπορούσαν να σας φέρουν σε διαφωνίες χωρίς ειδικούς λόγους με ανθρώπους με τους οποίους συναλλάσσετε, συντροφεύεστε ή είσαστε φίλοι. Για τους καρκίνους, το ξεκίνημα της εβδομάδας είναι αρκετά δυναμικό. Έχετε και πολλά να κάνετε και έχετε και καλή διάθεση γενικά. Όλη η εβδομάδα θα πάει πάρα πολύ καλά και θα γεμίσει με τύχη τη ζωή των γεννημένων 10 και 11 του Εβδόμου, που είσαστε και περισσότερο τυχεροί καρκίνοι αυτού του καιρού. Από την άλλη, οι γεννημένοι στις τρεις πρώτες μέρες του ζωδίου θα έχετε αιτίες που οικογενειακά θα συμβαίνουν, θα σας δημιουργούν ταραχή ή και πιθανά έξοδα. Αυτό μπορεί να είναι μια ζημιά που για να αντικατασταθεί θέλει χρήματα ή μια ένταση ενδοοικογενειακή που μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε λόγο. Να πούμε ότι μόνο το πρωινό της Τετάρτης και μέχρι τις 11 η ώρα περίπου, οι γεννημένοι στις 30 του Έκτου αλλά και στις 2 και νωρίς 3 του Εβδόμου, έχετε λόγος να είσαστε πολύ προσεκτικοί γιατί υπάρχουν αιτίες οι οποίες θα σας στεναχωρήσουν. Να πούμε ότι η Παρασκευή και το Σάββατο και η Κυριακή είναι ένα τριήμερο το οποίο μπορείτε πολύ εύκολα να γίνετε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στους κύκλους που θα βρεθείτε. Πάμε στους Λέοντες, να πούμε ότι γενικά τα πράγματα για τους Λέοντες δεν είναι άσχημα αυτόν τον καιρό. Ερμής και Έλιος μέσα από τον πέμπτο σας οίκο δημιουργούν ένα πολύ καλό σκηνικό, το οποίο σας επιβεβαιώνει για πράγματα που έχετε πει, για θέσεις τις οποίες είχατε πάρει σε άσχημους καιρούς και γενικά έχετε αιτίες οι οποίες μπορούν να σας επιβεβαιώσουν συναισθηματικά και καλά μηνύματα τα οποία σας αναβαθμίζουν, σας κάνουν να νιώθετε πιο ισχυροί.
Αυτό επηρεάζει κυρίως κατά τη διάρκεια αυτού της εβδομάδας τους γεννημένους από τις 30 του 7ου έως τις 16 του 8ου, που θα έχετε ειδικές αιτίες για να ανέβετε ψυχολογικά. Ακόμα και η δύστροπη όψη του που κάνει, η δύστροπη όψη που κάνει σελήνη με πρωτόκολλα και ουρανό την Τετάρτη το πρωί, δεν δείχνουν να σας επηρεάζουν ιδιαίτερα. Αν εξαιρέσουμε μια μικροένταση που μπορεί να υπάρχει σε θέματα επαγγελματικά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσετε με ρεαλισμό. Τετάρτη, Απόγευμα και Πέμπτη χαρακτηρίζονται οι πιο καλές μέρες για όλους τους λέοντες, ακόμα και αυτούς δηλαδή που δεν αναφέραμε σαν ευνοημένους. Για το ζώδιο της Παρθένου και για αυτούς που γεννήθηκαν από τις 19 μέχρι τις 21 του 9ου, οι μέρες αυτές δείχνουν εξαιρετικές. Υπάρχει ένα κέρδος το οποίο μπορεί να μεταφραστεί σε κέρδος οικονομικό ή σε κέρδος συναισθηματικό. Όπως και αν έχει, μπορείτε να είσαστε πολύ κερδισμένοι τις μέρες αυτές και γι' αυτό μην αφήσετε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Θα προσέξετε λίγο περισσότερο τα λόγια σας που μπορεί να είναι πιο σκληρά ίσως από ό,τι συνηθίζετε κατά τη διάρκεια της Τρίτης το βράδυ και την Τετάρτη, και αυτό είναι όλο. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έχουν ειδικές αιτίες που θα σας κάνουν να ανεβαίνετε πολύ ψυχολογικά. Πάμε στο ζώδιο του Ζυγού. Να πούμε ότι σήμερα και αύριο θα τακτοποιήσετε αυτά τα οποία εκκρεμούν στη ζωή σας, είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά σας, και όσα θέλουν διόρθωση. Θα καλύψετε δηλαδή κενά. Η Τρίτη το απόγευμα και Τετάρτη το πρωινό είναι δύσκολες. Δύσκολες ώρες μάλλον για τους γεννημένους, κυρίως στις 2 και στις 4 του 10ου. Εκτός από όλη την εβδομάδα, είναι σήμερα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, γιατί θα υπάρξουν αιτίες οι οποίες θα σκαλίσουν πληγές και θα βγάλουν προβλήματα ξανά στην επιφάνεια. Να πούμε κατά τα άλλα, οι μέρες θα κυλήσουν αρκετά ομαλά για τους ανθρώπους του Ζυγού και μόνο η Κυριακή θα δώσει ειδικές αιτίες για να έχετε κάτι εξαιρετικό σαν διάθεση. Πάμε στους Σκορπιούς, να πούμε ότι όλη η εβδομάδα είναι πολύ τυχερή για τους γεννημένους στις 10 και στις 11 του 11ου, σε ό,τι και αν κάνετε, ό,τι ανοίγματα και αν κάνετε. Γενικά ξεκινάτε την εβδομάδα αισιόδοξα. Η Σελήνη και σήμερα και αύριο στον χώρο των νυχθείων θα σας δώσει αιτίες να ασχοληθείτε και με αυτά που αγαπάτε και να περνάτε γενικά καλά, να έχετε καλή διάθεση. 19 και 20 του 11ου τις μέρες αυτές θα έχετε ευχάριστα μηνύματα και συναντήσεις, ενώ γενικά μόνο πρέπει να προσέχετε είναι το απόγευμα του. Το βράδυ μάλλον της Τρίτης και το πρωινό της Τετάρτης μέχρι τις 11 η ώρα, τις αντιδράσεις σας όταν κάτι δεν σας αρέσει και τις μετακινήσεις σας, την νευρικότητα που μπορεί να έχουν οι μετακινήσεις σας. Και αυτό είναι όλο. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα είστε τοφικοί και θα περάσετε αρκετά όμορφα. Πάμε στο ζώδιο του Τοξότη. Να πούμε ότι το μόνο που πρέπει να προσέχετε ίσως είναι την τάση σας πάνω στη φόρα που έχετε πάρει, να λέτε τα πράγματα με ένα χυμαρόδι τρόπο και αυτό να μπορούσε να δημιουργήσει μια ψηλοένταση στους χώρους σας. Γενικά όμως εσείς είσαστε σε μια φάση και σε μια περίοδο της ζωής σας που θα βρίσκετε τρόπο να εκφράζετε αυτά που έχετε μέσα σας, ακόμα και αν κάποιες φορές αυτά μπορεί ορισμένους να ενοχλούν. Όπως και να έχει, οι ημέρες αν εξαιρέσουν κάποιο έξοδο ή κάποιο λάθος το οποίο μπορεί να κοστίζει οικονομικά την Τετάρτη το πρωί, δεν έχουν να δώσουν τίποτε σημαντικό. Έχετε ένα πολύ καλό διάστημα. Τετάρτη απόγευμα και όλη την ημέρα της Πέμπτης, όλα θα μπορούν να σας πηγαίνουν δεξιά. Πάμε και στον χώρο του εγώ καιρό. Να πούμε ότι 16, 17 και 18 του Ιανουαρίου είστε περισσότερο κερδισμένοι σε συναισθηματικό, επαγγελματικό ή όποιο άλλο επίπεδο θέλετε τις ημέρες αυτές. Έχετε την τύχη με το μέρος σας και μπορείτε να την εκμεταλλευτείτε ο καθένας όπως καταλαβαίνει. Το δύσκολο Τρίτη το βράδυ και το πρωινό της Τετάρτης μέχρι τις 11 η ώρα έχετε λόγους να είσαστε περισσότερο χαμηλότονοι, να προσέχετε γενικά και να αποφεύγετε τις εντάσεις και τα παρατραβηγμένα όποιες μορφής εσείς που γεννηθήκατε στις 30 του 12ου και την 1η, ίσως και το πρωί της Δευτέρας του Ιανουαρίου. Για εσάς είναι και τα δύσκολα αυτών των ημερών και τις εντάσεις αυτών των ημερών, ενώ για τους υπόλοιπους τα πράγματα φαίνεται να είναι εξαιρετικά ίδια. Η Τετάρτη μέχρι το μεσημέρι της μπορεί να δώσει και κάποιες μορφές οικογενειακά προβλήματα ή συντροφικά προβλήματα και είναι δύσκολο το πρωινό της για να ανοίξετε δύσκολες συζητήσεις. Αντίθετα, το απόγευμα της Τετάρτης και η Πέμπτη είναι ήπιες ημέρες, ενώ Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα περάσετε ξεχωριστά καλά, γιατί θα υπάρξουν αιτίες για να ασχοληθείτε και με τους ανθρώπους που αγαπάτε και με ασχολίες που πάντα ανεβαίνετε όταν καταπιάνεστε μαζί τους. Πάμε στους υδροχώρους να πούμε ότι έχετε μια αρκετά ήπια εβδομάδα που σας ξεκινάει με το να ασχολείστε και να προγραμματίζετε τα οικονομικά σας, κυρίως ίσως εν ώψη των εορτών που έρχονται. Έτσι θα κυλήσει και η Δευτέρα και η Τρίτη μέχρι ένα σημείο. Το βράδυ της Τρίτης και η Τετάρτη είναι μέρες οι οποίες θα μπορούσαν να σας δώσουν αιτίες για να δυσαρεστηθείτε με κάτι, να πείτε από μια κουβέντα, να γίνει κάποιο άτεχνο σχόλιο, να υπάρχει ένας εκνευρισμός ή ένα μπλοκάρισμα στην
κίνηση. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είσαστε αρκετά ήρεμοι μέχρι και τις 11.30 ώρα πριν από το πρωί της Τετάρτης, που είναι και η δύσκολη μέρα της εβδομάδας. Μετά τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πολύ πιο ήπια για εσάς. Δεν έχει να σας πάρει και να σας δώσει η εβδομάδα τίποτα σημαντικό και θέλετε να είναι για κάποιους λόγους ξεχωριστή και πιο χαρούμενη για όλους η Κυριακή. Και πάμε και στους ηχθείς να πούμε ότι έξω από τους πολύ τυχερούς γεννημένους στις 9 του 11ου, που θα έχετε όλη την τύχη του κόσμου, το μέρος σας σήμερα σε αυτές και σε όλους τους τομείς. Για τους υπόλοιπους, η εβδομάδα αρχίζει καλά και δημιουργικά. Η σελήνη πάνω στο δικό σας το ζώδιο σας επιτρέπει να είσαστε αισιόδοξοι, να βλέπετε ότι τα πράγματα ρολάζουν στη ζωή σας και να κάνετε ξεκινήματα, και αυτό το κλίμα θα διατηρηθεί και αύριο. Τρίτη βράδυ και Τετάρτη πρωί, κυρίως Τετάρτη πρωί και μέχρι τις 11.30 το πρωί της Τετάρτης από τα ξημερώματα, είναι η μέρα που μπορεί να σας δώσει έξοδα, να σας βγάλει έξοδα που να σας πονέσουν ή να υπάρξουν αιτίες οι οποίες μεταφράζονται σε πληρώνω. Και αυτό σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να το προσέξετε, όπως και να προσέξετε το χειρισμό το οικονομικό σας και τις αγορές που πιθανά θελήσουν κάποιοι να κάνουν τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, γιατί συνήθως δεν θα τους βγαίνουν σε καλό, δεν θα είναι δηλαδή αυτό που πραγματικά επιθυμείτε. Τα πράγματα ολοποιούνται στο κατόπιν, έχετε πολύ καλές επαφές στη διάρκεια της υπόλοιπης εβδομάδας, αιτίες για μετακινήσεις και πολλές προσκλήσεις και μηνύματα, και αυτό είναι το πολύ καλό για σας, πιο καλά και πιο θετικά τα μηνύματα για τους γεννημένους και στις 17-18 του Μάρτη, που θα έχετε αγκάλιασμα ανθρώπων του φοιτητικού σας χώρου κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Πέρι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά ήτανε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε και θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα.